Πάμε στον Άγιο Νικόλαο και στις περίφημες αναγνωστικές διαδρομές, διαδρομές ανάγνωσης για να είμαι ακριβής, στην Κουνδούριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίου Νικολάου. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα βέβαια, μια συγκεκριμένη εκστρατεία που έχει πολλούς και πολλαπλούς στόχους και προκύπτουν και εξαιρετικά μηνύματα. Πόσο ανάγκη έχουμε την τέχνη, τον πολιτισμό, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα βιβλία, την ανάγνωση, τις δημοτικές βιβλιοθήκες. Πάμε στην κυρία Ειρήνη Δραγασάκη, είναι υπεύθυνη στην Κουνδούριο Δημοτική Βιβλιοθήκη του Αγίου Νικολάου, καταβάλει τεράστια προσπάθεια. Την καλησπέρα μας, τι κάνετε? Γεια σας και από μένα, καλά εσείς? Πάμε να δώσουμε, δική μας η χαρά, να δώσουμε ένα ξεχωριστό μήνυμα με φόντο αυτή την εκστρατεία ανάγνωσης εκεί στην περιοχή σας. Μάλιστα. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας επιστρέφει μετά από τον COVID-19, όπως ξέρετε. Αυτό το καλοκαίρι, η Κουνδούριος Δημοτική Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δίου Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με τις βιβλιοθήκες του Δικτύου των Ελληνικών Βιβλιοθηκών, ανοίγουν και πάλι τις πόρτες για να υποδεχτούν μικρούς και μεγάλους αναγνώστες, για να διαβάσουν παλιές και καινούριες ιστορίες, να εμπνευστούν, να εξερευνήσουν, να παίξουν με τη φύση και το νερό και μέσα από πρωτότυπες δράσεις να ανακαλύψουν καινούριες διαδρομές. Η καλοκαιρινή εκστρατεία έχει ως θεσμό να επανέρθει με φρέσκες ιδέες και θέμα αγαπημένα πρόσωπα, βιβλία, και μέρη και συγκεκριμένα τα προσωπικά στοιχεία αναφοράς. Ο τίτλος της καλοκαιρινής εκστρατείας φέτος είναι «Διαδρομές ανάγνωσης, άκουσε, δες, μάθε, γέλα». Ο σκοπός της καλοκαιρινής εκστρατείας είναι να φέρει τους αναγνώστες μικρούς και μεγάλους στο χώρο της βιβλιοθήκης, να γίνει η κυψέλη των αναγνωστών και να αξιοποιήσουν το κάθε αναγνώστη κάθε ηλικία και το φυσικό περιβάλλον γύρω από αυτές. Το κεντρικό βιβλίο αφόρμησης των δράσεων είναι το βιβλίο «Τα ψηλά βουνά» του Ζαχαρία Παπαντονίου, ένα βιβλίο ορόσημο στην ελληνική λογοτεχνία και στο παιδαγωγική. Είναι επίκαιρο και ζωντανό. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε σήμερα, 5 Ιουλίου, και ολοκληρώνεται στις 5 του Σεπτέμβρη. Μέσα τα ψηλά βουνά δίνει από μόνο του την έναρξη 29 Απριλίου των Αγίων Πάντων, που τα παιδιά μαζεύονται για να φύγουν για το ταξίδι. Έχουν τελειώσει τα σχολεία, σχολική χρονιά, και μαζεύονται για να πάνε στο βουνό να απολαύσουν τις διακοπές τους από μόνα τους. Οπότε με βάση λοιπόν αυτό το βιβλίο έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα διαδρομών που κάθε παιδί πρέπει να δηλώσει συμμετοχή και έχουμε κάνει διαδρομές δημιουργικές, ποιητικές, μουσικές, τοπικές. Μάλιστα. Διαδρομές, πώς γευτικές, θαλασσινές μπορεί διαδρομές, μια οικογένεια, ένας γονέας χνουδωτές, να μάθει παραδοσιακές. Το πρόγραμμα το έχουμε αναρτήσει στη εκεί σελίδα θα πήγαινα, πώς μπορεί κάποιος να ενημερωθεί. Βιβλιοθήκης. Ορίστε. Πώς μπορεί κάποιος να ενημερωθεί, αλλά μας το είπατε, δώσατε την απάντηση. Έχει αναρτηθεί. Ναι, αυτό. Μπορεί και χρειάζεται προεγγραφή, γιατί η συμμετοχή είναι περιορισμένη. Ναι, και μεγάλο το ενδιαφέρον. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μεγάλο το ενδιαφέρον. Ναι, χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Είτε τηλεφωνικά, είτε ηλεκτρονικά στη σελίδα της Κουνδουρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Ναι. Έχουμε τη φόρμα που την υποβάλλουν οι γονείς. Και τη βλέπουμε εμείς και βάζουμε λοιπόν, τα παιδιά στη. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Καλό είναι εκεί οι ντόπιοι γενικά, οι κάτοικοι, να στηρίξουν αυτή Πρέπει την πρωτοβουλία. Να σημειώσω ότι η καλοκαιρινή εκστρατεία προκύπτει με την άριστη συνεργασία της Εθνικής Βιβλιοθήκης και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συγκεκριμένα το Εργαστήρι Παιδαγωγικών Εφαρμογών και Παραγωγικής Εκπαίδευσης Υλικού του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Να είστε καλά, κυρία Δραγασάκη, την καλησπέρα μας. Σας ευχαριστώ, είμαστε εδώ και σας περιμένουμε. Να είστε καλά, με πολύ μεγάλη χαρά.